Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη της τυχερής δολοφονίας του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, η σύλληψη ενός 36χρονου αρχαιοκάπηλου στην Ετώλο Ακαρνανία ήρθε να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτηματικά ως προς τη δράση των κυκλωμάτων αρχαιοκάπηλων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία Κρεοπόλης και ο 36χρονος συλληφθής γνωρίζονταν. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ενώ όπως αποκαλύφθηκε έκρυβε αρχαιότητες σε αποθήκη στην Αθήνα. Από την έρευνα των αστυνομικών κατασχέθηκαν δεξιό τμήμα μαρμάρινης επιτύμβια στήλης, μαρμάρινη κεφαλή παιδιού, μαρμάρινο τμήμα επιστήλιου αναθηματικού Ναΐσκου, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον βρέθηκε χάλκινη εικονιστική κεφαλή του ποιητή Ομήρου, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να δηλώσει τα αντικείμενα και να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές. Ο πατέρας του 36χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή. Κάποιος έκανε μια ανώνυμη καταγγελία στην αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Και ήρθαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης εδώ, ψάξανε, δεν βρήκαν τίποτα. Του λένε έτσι, έτσι έχουμε μια καταγγελία, πρέπει να έρθεις μέσα. Όντως, αυτός είχε άδεια για μηχάνημα από την οφορία αρχιτεκτονικών Λευκάδας, η περιοχή δικιά μας, και είχε κι άλλη μια άδεια από το νεοφορία αρχιτεκτονικών Αθηναίων, τη μεγάλη, που είναι τα κεντρικά. Μάλιστα. Κανονικά. Δικαιούται να πάει να σκάψει π.χ., αλλά όχι να το διευθέσει όπως το λένε αυτό. Έκανε τότε και έκανε σύνδεση, δεν έκανε τίποτα. Πάει μέσα εκεί, είχε βρει ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο βρήκε? Ένα γαλματάκι. Και είχαμε τα έγγραφα, πήγαμε σήμερα, ψέστον επειδή χθες, σήμερα πήγαμε μέσα και φεύγα, το λένε ένα θόος. Πότε το πήρε? Το πήρε το Σεπτέμβριο, το καλοκαίρι. Με ποια αφόρμη, γιατί το πήρε? Για να ψάξει για αντικείμενα. Κάποιος τον έβαλε σε αυτό, ένας παππούς εκεί, του λέει εδώ στο αυτό το δικό μου σαν χώρο πρέπει να έχουμε κάτι. Και ο παππούς τον έβαλε σε ένα νόημα τέτοιο και έψαχναν και βρήκαν ένα γραμματάκι. Ποιος είναι αυτός ο παππούς? Έχει πεθάνει αυτός. Του είχε πει στο παρελθόν κάποιος παππούς που τώρα έχει πεθάνει, ναι, ότι υπάρχει σε αυτό το μέρος κάτι, υπάρχουν αρχαία εκεί, να ψάξουμε να τα βρούμε, έτσι, σωστά. Όπως λένε γενικά σε όλα σημεία εδώ. Ο πήγε μόνος του και έψαξε. Πήγε μόνος του, δηλαδή. Και αυτός τώρα το ανέβασε στο GOB, αρχαιολογίας πρέπει να είναι αυτό, να δει τι αξία έχει. Ποια είναι η αξία του αγάλματος που βρήκε? Το έχουν πάει στο αυτό να δουν την αξία του. Σε ειδικό που είναι για τέτοια δουλειά, σε ένα εκτιμητή. Εγώ γνωρίζω ότι βρέθηκαν τρία αντικείμενα στην κατοχή του. Ναι, τρία αντικείμενα, το ίδιο τέτοιο αγαλμάκι. Τα άλλα δεν είχαν πολύ αξία, λέτε. Τρία είχε. Αλλά δεν έχουν αξία τα. Τα έδωσε και τα τρία για να εκτιμηθεί. Ναι, η αξία, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τα έδωσε και τα πήρε. Αστυνομία, αφού τα έχει αστυνομία. Αυτό το μηχάνημα πόσο το αγόρασε? 1200. Τι δουλειά κάνει ο α***? Είναι ουρλάδος, φέρει δουλειά σου. Αθήνα εδώ. Έχει τελειώσει κολέγιο για μηχανικός και τον Κρεοπόλη. Δεν τον εγνώριζαμε καν. Ούτε καν τον εγνωρίζει. Δεν έχει καμία σχέση. Το θύμα το γνώριζε, τον Μπάμπη? Το θύμα το γνώριζε σαν έτσι αυτό. Όχι ότι είχε παρέες. Το γνώριζε επειδή ήταν σχολείο, δύο χρόνια πίσω από αυτόν. Κάποιον από την παρέα του Μπάμπη γνώριζε? Όχι, όχι. Δεν γνώριζε, λέει ο πατέρας του, κύριε Τσοκαλή. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι αρχές μπορεί να το ελέγξουν από την άρση του απορρίτου των τηλεφώνων. Σε βάθος χρόνου, ξέρει πολύ καλύτερα ο στρατηγός, από τις εισερχόμενες εξερχόμενες, παρότι οι πληροφορίες μας λένε ότι το γνώριζε. Εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο σχόλιο. Δύο σχόλια, μάλλον. Το ένα το σχόλιο θα το παραπέμψω στον κύριο Καραγιάννη να σας δώσει τις σωστές εξηγήσεις. Πώς γίνεται όταν παίρνεις μία άδεια για να κάνεις μια ανασκαφή, είτε για χρυσό είτε οτιδήποτε, από την εφορία αρχαιοτήτων και αν πρέπει να παρίσταται η αστυνομία ή οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα δεύτερο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αφού ήθελε να τα δηλώσει, γιατί τα είχε σε αποθήκη στο μοναστηράκι, μάλιστα, που εμένα το μοναστηράκι με παραπέμπει αλλού και σαν καχύποπτος γύρω από αυτή τη δουλειά που έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά, μήπως
την αποθήκη την είχε με κάποιον άλλον από την περιοχή εκεί. Ένα ερωτηματικό κάνω. Τώρα για το θέμα το πώς γίνονται οι ανασκαφές και οι άδειες, να τα πει καλύτερα ο κύριος Καραγιάννης, που είναι ο αρμόδιος. Ναι. Καταρχήν, αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά μπορούμε να πούμε δύο πράγματα σχετικά με αυτό. Πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο για το τι θέλει να κάνει. Και αυτό γίνεται με πολιτικό μηχανικό. Πρέπει να καταθέσει κάποιες συγκεκριμένες εγγυήσεις, ώστε θα κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα με κάποιους συγκεκριμένους όρους. Άμα δεν τηρηθούν αυτοί οι όροι, δεν μπορεί να γίνει αυτή η ανασκαφή. Προφανώς είναι κάποια πρόσωπα τα οποία πρέπει να παρίστανται για να δουν κατά πόσον ισχύουν οι διαδικασίες που έχουν. Ακριβώς. Άμα δεν γίνουν αυτές οι διαδικασίες, δεν είναι νόμιμη καμία ανασκαφή. Πρέπει πάντα να τηρούνται οι συγκεκριμένοι όροι. Λογικό μου φαίνεται. Άρα και εκ των προτέρων οι ανασκαφές αυτές ήταν παράνομες. Ναι, κύριε Καλιακμάνη. Εκεί είδατε στα σημεία αυτά υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία και πολλοί βρίσκουν τυχαία πράγματα. Εννοείται τα βουνά που πήγαμε. Ναι, σκάβοντας τα χωράφια τους κλπ. Όταν κάποιος λοιπόν βρει κάτι, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει. Από εκεί ξεκινάμε. Όταν βρει κάτι που έχει να κάνει με αρχαίο αντικείμενο, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει. Και άδεια να έχει πάρει για να κάνει ανασκαφές, γιατί ο οποίος πάει να σκάψει, ας πούμε, για λίρες, που δεν είναι αρχαίο αντικείμενο, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, μπορεί να πέσει πάνω σε ένα αρχαίο αντικείμενο. Εκεί δεν χρειάζεται να έχει πάρει άδεια πριν από πολιτικό μηχανικό, όπως λέει ο κύριος Καραγιάννης, οτιδήποτε άλλο. Όταν βρει λοιπόν αρχαίο αντικείμενο, έχει υποχρέωση από τον νόμο να πάει να το δηλώσει στην αρχαιολογική υπηρεσία. Γιώργο, όχι μόνο, να,